Best for soil. Ηλιοπολίμανση. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Γεια. <Κι> yeah, το όνομά μου είναι Μιγγέλ και είμαι ειδικό στην ηλιοπολίμανση. Μια μέθοδο απολύμανση εδάφου που χρησιμοποιείται εδώ στην Νότιο Ισπανία. <Κι> Αυτή η μέθοδο έχει πλέονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. <Κι> Αυτά θα παρουσιαστούν και θα εξηγηθούν σε αυτό το βίντεο dentro del proyecto Η λιοπολίμανση, μόνη σε συνδυασμό με οργανική ύλη, γνωστή ω βιοαπολίμανση, είναι ιδιαίτερα αποδοτική μέθοδο απολίμανσης εδάφου. Μειώνει του πληθυσμού παθογόνων στο έδαφο πριν τη φύτευση και αυτό είναι σημαντικό παράγοντα για εδάφη με ιστορικό ασθενειών. Οι εντατικέ καλλιέργειε είναι ευπαθεί σε επιθέσει νηματοδών και παθογόνων εδάφου. Και είναι αρκετά συχνό φαινόμενο να υπάρχουν πολλαπλά είδη παρόντα σε μη ισορροπημένα εδάφη. Ηλιοπολίμανση και βιοηλιοπολίμανση έχουν πλέον εκτίματα, καθώ οι δύο τεχνικέ έχουν ευρύ φάσμα δράση και το επίπεδο προστασία τη καλλιέργεια είναι ψηλό, Συγκρινόμενο με τις μεθόδους απολύμανσης με χημικά και με ατμό, η ηλιοπολύμανση έχει χαμηλό κόστος και καλή αποτελεσματικότητα. Άλλα πλέον εκτήματα, σε σύγκριση με συμβατικά φάρμακα είναι η απουσία πολυμάτων. Δεν είναι αναγκαίο να περάσει κάποιος χρόνος πριν γίνει κάποια φύτευση. Με αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε περίοδους αγραναπάυσεων. Η ηλιοπολύμανση και βιοπολύμανση είναι φυσικές μέθοδοι επιτρέπονται σε όλα τα συστήματα πιστοποίηση και στη βιολογική καλλιέργεια. Επιπρόσθετα, η ηλιοπολίμανση συνεισφέρει στη μείωση των σκοπιδιών που παράγονται σε μια φάρμα, καθώς η φυτική ύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οργανική ουσία και έτσι να ανακυκλώνεται η βιομάζα. Υπάρχουν όμως και κάποια μειονεκτήματα που σχετίζονται με την ηλιοπολίμανση χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες συνθήκες για να έχουμε αποτελέσματα. Ειδικά συνθήκε υψηλή θερμοκρασία και λιόλουστε ημέρε, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στο φθινόπωρο των εύκρατων περιοχών. Επίση, αυτή η περίοδο πρέπει να διαρκέσει 4 εβδομάδε, ιδανικά μέχρι τι 6. Η διάρκεια αυτή πρέπει να επεκταθεί εάν θα χρησιμοποιηθεί ω ενσωμάτωση κάποια καλλιέργεια, η ηλιοπολίμανση είναι μια πρακτική κατασκευασμένη για θερμοκήπια. Μεγάλα χωράφια θα χρειάζονται μεγάλες ποσότητες πλαστικού φιλμ, το οποίο θα είναι εκτεθειμένο στον άνεμο, στα πουλιά και άλλα ζώα. Τα θερμοκήπια όμως δεν έχουν τέτοια θέματα. Αν και το πλαστικό για την ηλιοπολίμανση είναι ανακυκλώσιμο, το πλαστικό γενικά είναι αμφιλεγόμενο για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμη και για τη γεωργία. Άλλο μειονέκτημα τη ηλιοπολίμανση είναι η επίδραση των ωφέλιμων οργανισμών. Στου περισσότερου ωφέλιμου μύκηδε θα μειωθούν οι αριθμοί του, αλλά κάποια ωφέλιμα βακτήρια θα παραμείνουν και ίσω και να αυξηθούν. Επιπρόσθετα, η έκπληση μετάλλων ή ρήπων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε την ποσότητα νερού που θα βρέξουμε το έδαφο πριν το καλύψουμε.